Λοιπόν, καλησπέρα από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, που χαραμίσατε ένα ωραίο απόγευμα για να είστε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω γιατί δεν έχει γίνει δημόσια το Δημήτρη τον Καλτσόνη, που μόλις προλόγησε για την σημαντική, πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά για την οργάνωση των μαθημάτων, ε, αλλά κυρίως γιατί ε, είχε το το δόλιο, το σαρκαστικό χιούμορ να με βάλει να μιλήσω πρωταπριλιά και μάλιστα μετά την αλλαγή της ώρας. Και αυτό μου δίνει την αφορμή να πω κάτι πάρα πολύ βασικό. Ο τίτλος της εισηγήσης είναι «Ο Μαρξισμός για τον Πολιτισμό και την Τέχνη». Ήδη ο τίτλος είναι ένα μεγάλο ψέμα διότι επικαλούμενος μια ε, πάρα πολύ ε, ε, σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο πλαίσιο ε, εργασιών του για τα ζητήματα πολιτισμού ε, σε μια εισήγηση για τη μορφωτική και πολιτιστική πολιτική του Κομματικού Συμβουλίου δίνεται ο συνεπτικός, συνοπτικός αλλά εξαιρετικά περιεκτικός ορισμός του πολιτισμού. Πολιτισμός είναι ο τρόπος ζωής του ανθρώπου συνολικά. Τι και με τι ο άνθρωπος παράγει, πώς τρέφεται, πώς ζει, πώς δίνεται, πώς μπορεί να αναπτύσσει τις σωματικές και πνευματικές του ικανότητες, ποιες δυνατότητες μόρφωσης έχει στη διάθεσή του, πώς εξασφαλίζει τον εαυτό του από την αρρώστια ή στα γυρατιά, με ποιον τρόπο πετυχαίνει στη δουλειά του, Ποιε πληροφορίε και γνώμε του παρέχουν οι εφημερίδε ή η τηλεόραση, ποιο περιεχόμενο έχουν η επιστήμη και η έρευνα και τι συμμετοχή μπορεί να έχει στα αποτελέσματά του, ποια τέχνη του είναι προσιτή και ποια δημιουργεί ο ίδιο, πώ περνά τον ελεύθερο χρόνο του και πώ διαμορφώνει τη σχέση του με του άλλου ανθρώπου. Όλα αυτά είναι πολιτισμό. Πολιτισμό είναι το σύνολο των πνευματικών και υλικών αξιών που δημιουργήθηκαν από την ανθρωπότητα στο προτσέστι τη κοινωνικο πράξη. Με την υπόσχεση ότι θα χρησιμοποιήσω στην εισήγησή μου όσες περισσότερες φορές γίνεται τη λέξη process. θέλω να σας πω ότι ε, στην πραγματικότητα αν, αν ήταν αληθής ε, ο τίτλος της εισήγησης θα έπρεπε να μιλήσω για τα πάντα. Από τη διατροφή, την ένδυση, την υπόδειση, τον τρόπο ζωής, τον ελεύθερο χρόνο. Ε, αυτό είναι ανέφικτο. Θα μιλήσω μόνον, για το ζήτημα και τα ζητήματα τέχνης και αισθητικής και τη συμβολή του μαρξισμού στην αντιμετώπιση τους και στην επεξεργασία τους. Θέλω να πω ότι δεν είναι μία εισήγηση αυτή οριστική. Δεν μπορεί να υπάρχει οριστική εισήγηση σε αυτά τα ζητήματα. Είναι μία εισήγηση σε πολύ μεγάλο βαθμό προσωπικών σκέψεων και διαβασμάτων, πρωτίστως και δευτερευόντως ε, μία αφορμή για συζήτηση για ένα, νομίζω, ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα. Ε, ούτε επίσης είναι ένας οδηγός how to, ε, πώς να γίνει κανείς αισθητικό, ε, ε, να ασχοληθεί με την αισθητική στο, για τον Μαρξισμό. Αναγκαστικά θα χρειαστεί να κάνω μία πολύ σύντομη ε, ιστορική αναδρομή, Δεδομένου ότι οι δύο θεμελιωτές του ε, επιστημονικού υλισμού, ο Μάρξ και ο Έγγελς, του διαλεκτικού υλισμού, ε, οι πρώτοι θεωρητικοί του, ας πούμε, εκπρόσωποι και οι βασική έζησαν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αν κλείσουμε τα μάτια μας και φανταστούμε έναν άνθρωπο πώς ζούσε στα 1860 και έναν άνθρωπο στα 1760, θα δούμε ότι είναι δύο διαφορετικοί εντελώς πολίτες της Ευρώπης. Μιλάω για το δυτικό κόσμο και ειδικά για την Ευρώπη. Εκεί είναι τα παραδείγματά μας αναγκαστικά σε πρώτη φάση. Ε, εάν σκεφτούμε έναν άνθρωπο του 1760 και έναν άνθρωπο του 1660 θα, θα δούμε πολύ λιγότερες διαφορές. Αντίστοιχα, αν σκεφτούμε έναν πολίτη του 1960 και έναν πολίτη του 1860 θα αντιμετωπίσουμε... Θα δούμε και θα ε, συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Θέλω να το πω αυτό διότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία επεξεργασία αναφορικά με τα ζητήματα τέχνης και αισθητικής που να μην λαμβάνει υπόψη στα υλικοτεχνικά χαρακτηριστικά ε, με πολύ αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο της κάθε εποχής. Ο Μάρξ και ο Έγγελς προέρχονται από μια μεγάλη παράδοση φιλοσοφική ε, που αναφέρεται και στην αισθητική, όρος που πρωτοχρησιμοποιήθηκε τον 18ο αιώνα, που ξεκινάει, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, θέλω να πω ότι θα, δεν, θα, δεν θα μπορέσω να αποφύγω τις γενικεύσεις, συγχωρήστε με, γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς και αναγκαστικά μία τέτοια εισήγηση δεν μπορεί να είναι ε, τρομερά αναλυτική. Ας πιάσουμε την εωτερικότητα περίπου από την προετοιμασία των αστικών επαναστάσεων. Έχουμε το σημαντικό πολιτισμικό και πολιτιστικό φαινόμενο του διαφωτισμού. Ο ορθός λόγος, η ανάδειξη του υποκειμένου ως φορέα της λογικής και επομένως η δυνατότητά του να κρίνει, να επεξεργάζεται και να νοηματοδοτεί έναν κόσμο που κατά μία έννοια του είναι δοσμένος, και αργότερα η παράδοση αισθητική του ρομαντισμού, ε, η οποία έπεται και συγκρούεται σε ένα βαθμό, δηλαδή η, η, υπερκατάχρηση, η διόγκωση της λογικής σε ένα σχεδόν ανορθολογικό επίπεδο που πολλές φορές ε, ίσχυσε μετά, τις αστικές, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και στο κίνημα του διαφωτισμού, βρήκε τον αντίλογό της σε ένα αισθητικό κίνημα που εξήρε το συνέστημα, το ρομαντισμό. Πολύ γενικά και σχηματικά αυτά δεν είναι τα πράγματα ποτέ τόσο απλά και απόλυτα. Για, για λόγους συντομίας και αφαίρεσης το κάνω. Μέχρι τότε λοιπόν η θεωρητική του Μαρξισμού, η, η αισθητική θεωρία, ερχόταν να δώσει ένα έτοιμο δοσμένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο έπρεπε να υποταχθεί η τέχνη. Έφτιαχνε δηλαδή έναν καταστατικό χάρτη, ένα συνταγολόγιο και έλεγε ότι η τέχνη πρέπει να υπαχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Να το πω επίση πολύ σχηματικά, από μια αισθητική του ωραίου, που είναι η αισθητική του διαφωτισμού, μια αισθητική που ε, υμνεί την αρμονία, μπαίνουμε σε μια αισθητική του δέους, του υψηλού, του sublime, την αισθητική του ρομαντισμού. Ακόμα και περιπτώσεις έργων προηγενέστερων περιόδων, που δεν εντάσσονται σε αυτή την αισθητική, πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν, έστω και με βίαιο τρόπο. Σε αντίθεση λοιπόν με ό,τι συνέβαινε κατά κανόνα στην προμαρξιστική αισθητική, ε, η οποία διαμορφωνόταν ως ένα σύστημα προς το οποίο κάθε φορά πρέπει να συμμορφωθεί η τέχνη, η μαρξιστική αισθητική διαμορφώνεται σε άμεση επαφή με την ίδια την τέχνη. Κυρίως τη λογοτεχνία, είναι σημαντικό που, ότι τα κυριότερα παραδείγματα που βρίσκουμε σε αποσπάσματα του Μάρξ και του Έγγελ για την αισθητική είναι παρμένα από τη λογοτεχνία. Είναι παράδοξο πως σε μία περίοδο ε, της, ε, διανο... της σκέψης και της φιλοσοφίας και της επιστήμης που η αισθητική κατήχε πολύ σημαντικό ρόλο, να σκεφτούμε μόνο ότι η τρίτη κριτική του Καντ το πρώτο της μέρος είναι σχεδόν αφιερωμένο στην αισθητική, ο Χέγγελ επεξεργαζόταν ε, ένα μεγάλο δοκίμιο για την αισθητική, το οποίο δεν ολοκλήρωσε, αλλά έδινε συστηματικά διαλέξεις πάνω, για αυτό, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οι, οι δύο, ο Μάρξ και ο Έγγελς δεν έχουν γράψει ένα συστηματικό ε, κείμενο, ένα κείμενο αφιερωμένο στην αισθητική. Μας φαίνεται παράδοξο, στην πραγματικότητα δεν είναι όμως. Διότι η μεγάλη τομή που γίνεται με την αισθητική, στην αισθητική σκέψη με τον Μαρξισμό είναι ακριβώς ότι δεν αντιμετωπίζει την αισθητική σκέψη σαν κάτι έξω από την υπόλοιπη ιστορική πραγματικότητα και δραστηριότητα των ανθρώπων. Ξεκινώντας αυτή την ε, αναψηλάφιση της, ε, ε, αυτή την, ε, την χνηλάτιση της σκέψης αυτής, της διαδικασίας αυτής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο θεμελιακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μαρξιστικής φιλοσοφίας που έχουν άμεση σημασία και για την αισθητική. Το πρώτο είναι η βασική ηλιστική θέση ότι το «είναι» καθορίζει τη συνείδηση και όχι το αντίστροφο. Η δεύτερη θέση και πολύ βασική για την ανάλυση του αισθητικού φαινομένου είναι η ανάλυση του ανθρωποποιητικού ρόλου της εργασίας. Ως προς το πρώτο, μέχρι την περίοδο που, μέχρι τα μισά του 19ου αιώνα, φιλοσοφικά, ο ιδεαλισμός θεωρούσε, και κυρίως ο Χέγκελ την πορεία της ανθρώπινης ε, ιστορίας ως την πορεία του πνεύματος, της σκέψης. Εκείνο που έρχεται σαν τομή είναι αυτό που λέει στον πρόλογο της κριτικής πολιτικής οικονομίας ο Μάρξ, λέει. είναι πάρα πολύ βασικό γιατί από εκεί ξεκινάει νομίζω όλη η θεωρητική επεξεργασία και τη αισθητική και των ζητημάτων τη τέχνη. Ο τρόπο παραγωγή τη ηλική ζωή καθορίζει γενικά την κοινωνική, πολιτική και πνευματική διαδικασία τη ζωή. Δεν είναι η συνείδηση που καθορίζει το κοινωνικό είναι των ανθρώπων, απέναντία στο κοινωνικό του είναι καθορίζει τη συνείδησή του. Με την αλλαγή τη οικονομική βάση ανατρέπεται αργά ή γρήγορα ολόκληρο το γιγάντιο οικοδόμημα. Αν αντιμετωπίσουμε βεβαίως αυτό το πολύ βασικό σχήμα της μαρξιστικής φιλοσοφίας, της μαρξικής φιλοσοφίας, κυριολεκτώντας, την βάση, την οικονομική, υλική βάση του κάθε κοινωνικού σχηματισμού που είναι οι παραγωγικές δυνάμεις και οι παραγωγικές σχέσεις και το επικοδόμημα, το οποίο μπορεί να είναι όχι μόνο υλικό αλλά και πνευματικό, διανοητικό, έχουμε αποτύχει στην πραγματικότητα λέει ο Μάρξ σε αυτή την πρώτη απόπειρα να ορίσει αυτή τη σχέση βάση επικοδομήματος η οποία είναι όπως όλες οι σχέσεις διαλεκτική λέει ότι δεν, προηγεί, δεν προηγούνται οι αντιλήψεις, οι ιδέες, τα πνευματικά προϊόντα των ανθρώπων ε, της υλικής, ε, της πραγματικής, της αντικειμενικής ζωής τους αλλά έπονται. Η αντικειμενική του ζωή, η, και οι όροι με τους οποίους ζουν, το πώς είναι διαμορφωμένη η εργασία, το πώς είναι διαμορφωμένη η οικονομία σε κάθε ιστορικά κοινωνικό σχηματισμό, ξεκινώντας από τους τροφοσυλλέκτες προϊστορικούς ανθρώπους και φτάνοντας μέχρι τον άνθρωπο στον καπιταλισμό, στον πρώιμο καπιταλισμό στον οποίο αναφέρεται ο Μάξ και ο Έγγελς, είναι οι οικονομικές, υλικέ, πραγματικές, αντικειμενικές συνθήκες, είναι οι πραγματικοί άνθρωποι αυτοί που παράγουν τέχνη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι η, η τέχνη υπάρχει, όπως θα έλεγε ιδεαλιστικά κάποιος, ως μια ανάγκη του ανθρώπου. Πώς προκύπτει όμως αυτή η ανάγκη. Είναι μια βιολογική ανάγκη, διαγιγνώσκεται στο DNA, ε, υπάρχει γονιδιακά ή είναι μια κοινωνική ανάγκη. Δεν ξέρουμε αν οι τυχογραφίε ή βραχογραφίε των προϊστορικών ανθρώπων είναι υποχρεωτικά μορφή τέχνη ή είναι σύμβολα επικοινωνία. Εάν ορίσουμε την τέχνη, γιατί υπάρχουν πολλοί ορισμοί, ω τη δραστηριότητα εκείνη που ξεπερνά το χρήσιμο και ασχολείται με το ωραίο, δεν είναι πλήρη ορισμό, αλλά πάλι σε ένα επίπεδο αφαίρεση για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Η. Ο τρόπο που διαμορφώνεται η υλική συνθήκη κάθε φορά, δηλαδή ο τρόπο που παράγουν οι άνθρωποι τα προϊόντα και τον κόσμο γύρω του και που αναδημιουργούν ω δημιουργεί πια τον κόσμο γύρω του είναι και ο βασικό ε, ρόλος, η βασική ε, διαδικασία που του κάνει και καλλιτέχνε δημιουργού. Το δεύτερο κομμάτι, ο ανθρωποποιητικό ρόλο τη εργασία είναι εξίσου σημαντικό. Ε, το μεγάλο, λέει ο Μάρξ, τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα στη χεγγελιανή φαινομενολογία και το τελικό της αποτέλεσμα, δηλαδή η διαλεκτική της άρνηση και η κοινούσα και παράγουσα αρχή, είναι λοιπόν ότι πρώτα πρώτα ο Χέγγεντα αντιλαμβάνεται την αυτοδημιουργία του ανθρώπου ως μια διαδικασία της αντικειμενοποίησης, ως αποαντικειμενοποίηση, ως αποξένωση και ως άρση αυτής της αποξένωσης ότι επομένως συλλαμβάνει την ουσία της εργασίας και τον αντικειμενικό άνθρωπο, τον αληθινό, γιατί είναι πραγματικός άνθρωπος, τον κατενοεί ως αποτέλεσμα της ίδια του της εργασίας. Η εργασία την οποία μόνο ξέρει και αναγνωρίζει ο Χέγγελ είναι η αφηρημένη πνευματική εργασία. Αυτό που αποτελεί την ουσία της φιλοσοφίας, την, εξω... την εξωτερήκευση του αναγνωριζόμενου ανθρώπου ή από τον εαυτό της σκεπτόμενη εξω... εξωτερικευμένη επιστήμη, αυτό ακριβώ συλλαμβάνει ο Χέγκελ ουσία τη εργασία και επομένω μπορεί απέναντι στην προηγούμενη φιλοσοφία να συναγάγει τι μεμονωμένε στιγμέ τη και να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του ω την φιλοσοφία. Αυτό που έκαναν οι άλλοι φιλόσοφοι, φιλόσοφοι το ότι συνέλαβαν μεμονωμένε στιγμέ τη φύση και τη ανθρώπινη ζωή ω στιγμέ τη αυτοσυνείδηση και δι τη αφηρημένη αυτοσυνείδηση, αυτό το γνωρίζει ο Χέγκελο το πράτην τη φιλοσοφία. Γι' αυτό είναι η επιστήμη του απόλυτη. Για να μην πω σε βαθιά φιλοσοφική ανάλυση, πρώτον διότι δεν είμαι ειδικό, δεύτερον διότι δεν είναι της παρούσης. Αυτό που νομίζω εννοεί εδώ ο Μάρξ είναι ότι αυτό που θεωρείται ω αφηρημένη πνευματική εργασία, εργασία της διάνοιας, του πνεύματος, της σκέψης, του πνεύματος λέει ο Χέγγελ, Geist, δεν είναι η πραγματική εργασία. Η πραγματική εργασία των ανθρώπων είναι ο τρόπος που φτιάχνουν τη ζωή τους καθημερινά. Λέει στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, εργασία είναι πρώτα ένα προτσέ. Δεύτερο. Ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, ένα προτσέ τρία, όπου ο άνθρωπο με τη δική του πράξη μεσολαβεί, ρυθμίζει και ελέγχει την ανταλλαγή τη ύλη ανάμεσα στον εαυτό του και τη φύση. Επενεργώντα με την κίνηση αυτή πάνω στη φύση, που βρίσκεται έξω από αυτόν και αλλάζοντά την, αλλάζει ταυτόχρονα και τη δική του φύση. Η εργασία δεν είναι απλώ η διαδικασία με την οποία ο άνθρωπο παίρνει την πρώτη ύλη, τη μετασχηματίζει και παράγει προϊόντα. Η εργασία είναι και η ίδια μία δυνατότητα του υποκειμένου, του ανθρώπου, όχι μόνο να διαπλάθει το αντικείμενο, αλλά το ίδιο το αντικείμενο που διαπλάθει να επενεργεί στον ίδιο, δηλαδή στο υποκείμενο και να αλλάζει τα δικά του χαρακτηριστικά. Παράδειγμα. Στατιστικά, και αυτό πολιτισμικό είναι, αλλά στατιστικά το 80% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες στον πλανήτη. Σε, όλους, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και σε όλες τις ε, ε, στους διαφορετικούς πολιτισμούς ανάλογα και, και στις διαφορετικές ε, ε, στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των διαφορετικών πολιτισμών και γωνιών του πλανήτη. Η πλέον πιο τεκμηριωμένη αντίληψη για τη δεξιοχειρία των ανθρώπων οφείλεται στο ότι στι στις τροφοσυλλεκτικές οι μητέρε κρατούσαν τα βρέφη με το αριστερό του χέρι για να μπορούν αυτά να αισθάνονται το χτύπο τη καρδιά τη μητέρα, να είναι κοντά δηλαδή στην καρδιά, και έτσι ε, να μπορούν να ηρεμούν, ξέροντας ότι είναι κοντά στην τροφό του. Με το δεξί χέρι συνέλεγαν καρπού είτε από τη γη είτε από τα δέντρα. Αναπτύχθηκε λοιπόν μεγαλύτερη ικανότητα στο δεξί χέρι από ότι στο αριστερό και γονιδιακά. Υπάρχει η τάση των ανθρώπων να είναι δεξιόχειρες. Αυτό είναι ακριβώς αυτή η απόδειξη ότι η ανθρώπινη εργασία δεν αλλάζει μόνο τον κόσμο, αλλάζει και τα χέρια των ανθρώπων που φτιάχνουν τον κόσμο. Αν πάρουμε ένα μικρό παιδί και το βάλουμε να ζωγραφίζει ίσιες γραμμές, το χέρι του αδέξιο όπως είναι, ποτέ δεν θα καταφέρει να κάνει μια τέλεια ίσια γραμμή όπως θα την κάνει με ένα χάρακα. Με την εργασία όμως, με την, παράγοντας ίσχυες γραμμές, απλοποιημένα παραδείγματα είναι σαφ, σαφέστατα, σταδιακά θα μπορέσει να κάνει ίσχυες γραμμές, πολλές φορές εξίσου καλές με έναν χάρακα, δηλαδή με ένα εργαλείο. Μπαίνω τώρα στην τέχνη. Δεν είναι άσχετη η τέχνη, η καλλιτεχνική δημιουργία, είτε είναι ε, λογοτεχνική, είτε είναι μουσική, είτε είναι οικαστική. Ε, ε, από την δεξιοτεχνία των ανθρώπων. Η δεξιοτεχνία των ανθρώπων όμως είναι σφιχταγκαλιασμένη με την εξέλιξη της ηλική του ζωής. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ωραία. Και γιατί μας απασχολεί η τέχνη. Γιατί μας απασχολεί, γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αποκλειστικά και μόνο για την εργασία, αποκλειστικά και μόνο για τους υλικού όρους που σε κάθε κοινωνικό συχηματισμό εξελίσσεται ε, ο άνθρωπος και ο πολιτισμός του. Η τέχνη μας αφορά για δύο λόγους. Εάν δούμε αυτό το επικοδόμημα που ορθώνεται πάνω από την οικονομική υλική βάση, αυτό το επικοδόμημα δεν είναι απλώς μία, ένας έξτρα όροφος αυθαίρετος που χτίζεται πάνω στις σιδεριές. Αυτό είναι μία πολύ μηχανιστική και κατά μία έννοια κυδαϊσμένη αντίληψη της σχέσης βάσης επικοδομήματος. Αυτό το επικοδόμημα, στο οποίο ανήκει η ιδεολογία, η πνευματική παραγωγή, η θρησκεία, η γλώσσα, η τέχνη, είναι επενεργή έντονα και στη βάση και κυρίως επενεργή ενεργή και επηρεάζει και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Εάν δεχτούμε ότι η τέχνη είναι μία από τις εικόνες της αφηγήσεις που έχουμε για τον κόσμο, για την πραγματικότητα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε το επιστητό, δηλαδή την δραστηριότητα την ιστορική μέσα στον χρόνο ανθρώπινη δραστηριότητα εάν δεν εξετάσουμε και την δραστηριότητα του ανθρώπου γύρω από τις τέχνες ε, Μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στον υλισμό και τον ιδεαλισμό είναι ότι ο Μάρξ διακρίνει την ιστορικότητα της τέχνης, δηλαδή την δραστηριότητα των ανθρώπων μέσα στον χρόνο, από την ιστορικότητα της καλλιτεχνικής αναπαράστασης. Δηλαδή το αν και κατά πόσο ένα προϊόν παλαιότερων κοινωνικών σχηματισμών ε, μπορεί να είναι επίκαιρο. Η τέχνη έχει ιστορικότητα. Εξελίσσεται δηλαδή και εκείνη μαζί με τις... Ε, με την ιστορία, με την ιστορία του ανθρώπου, με τη δραστηριότητα του ανθρώπου στη γη. Υπάρχει αυτό το περίφημο παράδειγμα που λέει ότι με, για ποιο λόγο μας προκαλεί τέτοια αισθητική συγκίνηση, ακόμα και σήμερα λέει ο Μάρξ, τα πολιτιστικά προϊόντα, τα καλλιτεχνικά προϊόντα της αρχαιότητας, ε, ενώ είναι προϊόντα ενός καθυστερημένου, κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού, ενός προηγούμενου σταδίου, πρω, πρωτόγονου σε σχέση με σήμερα σταδίου της, της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. Είναι προϊόν δουλοκτητικών κοινωνιών, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης. Γιατί μας προκαλεί και αποτελεί και σήμερα ανυπέρβλητο αισθητικό πρότυπο. Το σημαντικό και το γοητευτικό είναι ότι ο Μάρξ το θέτει ως ερώτημα και δεν το απαντάει ακριβώς, λέει ότι είναι η παιδική ηλικία της ανθρωπότητας κτλ θα επιχειρήσω εδώ μία παρέκβαση. Ο, η γνώμη, η εικόνα που έχουμε για την αρχαιότητα, ακριβώς για αυτήν η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη αισθητική σκέψη, είναι ότι δεν είναι μία στιγμιαία, μία αποκομμένη ιστορικά ε, αντίληψή μας για την αρχαιότητα, για την αρχαία τέχνη, για το αρχαίο δράμα, για παράδειγμα, για το έπος. Είναι διαμεσολαβημένη ιστορικά. Έχει μεσολαβήσει, έχουν μεσολαβήσει σχολασ... οι, σχολαστι... έχουν μεσολαβήσει σχολαστική του Μεσαίωνα, έχουν μεσολαβήσει... έχει μεσολαβήσει η αναγέννηση, έχει μεσολαβήσει μια ολόκληρη φιλολογική, αισθητική, καλλιτεχνική παράδοση μιμητών, υμνητών, σχολιαστών. Ήδη λοιπόν ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, μας έρχεται διαμεσολαβημένος, δεν μας έρχεται απευθείας. Υπάρχει το λεγόμενο ομυρικό ζήτημα. Έχουν σωθεί δύο σημαντικότατα κείμενα, ίσως τα παλαιότερα, από τα παλαιότερα κείμενα του πολιτισμού, ποιητικά κείμενα, η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Για πάρα πολλούς αιώνες, αυτά τα κείμενα είχαν αποδοθεί σε έναν ποιητή, που μάλιστα ήταν μια εξοραϊσμένη εικόνα, στη ποιητή, ραψοδού του Ομήρου. Η φιλολογική έρευνα τα έχει, με το λεγόμενο μυρικό ζήτημα, τα έχει διαψεύσει αυτά. Έχει δηλαδή ε, σταματήσει να θεωρεί ότι είναι προϊόντα ενός ανθρώπου, ότι είναι λαϊκά, δημοτικά, σαν να λέμε, δημιουργήματα, ε, ξεκινώντας από αφηγήσεις ανθρώπων οι οποίες μέσα στα χρόνια... Ε, συνετέθησαν ο ένας με τον άλλον, ότι η παραδοσιακή φιλολογία έλεγε ότι αυτά είναι κείμενα του 8ου αιώνα χριστού Σήμερα μάλλον αποδεικνύεται και αποδεικνύεται με σχετικά μεγάλη ακρίβεια, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, ότι η τελική μορφή αυτών των κειμένων συνετέθη από φιλολόγους, δηλαδή από ειδικούς γραμματοδιδασκάλους γνώστες, τον έκτο αιώνα στην Αθήνα. Δηλαδή, μία προφορική αφήγηση της έδωσαν δομή, της έδωσαν ε, μέτρο, την, ε, την καθάρισαν, την, της αφαίρεσαν περιτά στοιχεία, προσέθεσαν ενδεχομένως την ίδια γλώσσα, διότι η γλώσσα του ομίρου και για την Αττική περίοδο, για τα κλασικά χρόνια ήδη ήταν μία γλώσσα νεκρή, δεν τη μιλούσαν πουθενά δεν ήταν ομιλούμενη γλώσσα. Και άρα μιλάμε για δύο κείμενα τα οποία χρονολογούνται στον 6ο αιώνα. Η παλιά φιλολογία έλεγε ότι η Οδύσσια είναι μεταγενέστερο έργο, είναι ένα έργο οριμότητας, ενώ η Λιάδα που είναι ένα πολεμικό έπος με πολλές μάχες και τα λοιπά, είναι ε, ένα έργο νεότητας ενός νέου ποιητή που έχει ορμή, που υμνεί την ορμή, τη δύναμη, την ανδρεία, την πολεμική αρετή και τα λοιπά. Πώς θα το εξέταζε αυτό ένας ε, μαρξιστής φιλόλογος. Με ποιο τρόπο. Δεν θα απερίπτε αυτή την παράδοση σε καμία περίπτωση τη φιλολογική. Ίσα ίσα θα την ενσωμάτωνε και θα την γνώριζε. Θα κοίταγε όμως τα, τις ιστορικές και υλικές, πραγματικές συνθήκες της εποχής που συνετέθησαν τα κείμενα. Που έγινε δηλαδή η τελική τους καταγραφή του 6ου αιώνα. Από ό,τι φαίνεται, η Ιλιάδα καταγράφηκε πρώτη από την Οδύσσια. Την εποχή που καταγράφηκε η Ιλιάδα, τύρανος στην Αθήνα ήταν ο Πισίστρατος. Είχε καταληθεί η πρώτη δημοκρατία του Κλεισθένη και ήταν ο Πισίστρατος τύρανος. Όταν παρήγγειλε από ό,τι φαίνεται ο Πισίστρατος να καταγραφεί το έπος της Ιλιάδας, αυτή η λαϊκή αφήγηση, και να αποδοθεί ενδεχομένως και σε έναν ποιητή, ήθελε να τονίσει πόσο μεγάλη σημασία έχει, χρησιμοποιώντας αφηγήματα που ήταν αρεστά τους πολίτες, πόσο μεγάλη σημασία έχει η αρετή του άνδρα και η του ενός ανδρός αρχή εάν διαβάσει κανεί την Ιλιάδα και ξεπεράσει τα, αυτά που μας φαίνονται σήμερα μυθολογικά χαρακτηριστικά ε, τι παρεμβάσεις παρεμβάσει των Θεών. της ε, τι μονομαχίε, τη ραψοδία έψιλων που ας πούμε ο, ο, διομήδης πληγώνει τον Άρη και την Αφροδίτη, δηλαδή πληγώνει δύο θεού, πράγματα τα οποία δεν είναι, δεν μπορούν να έχουν αντικειμενική υπόσταση, θα καταλάβει ότι στην πραγματικότητα πίσω από ένα λαϊκό εντό εισαγωγικών αφήγημα που άρεσε στους ανθρώπους, κρύβεται η ανάγκη μίας εξουσίας να δημιουργήσει ένα κείμενο το οποίο να τονίζει, να, ε, να, να ισχυροποιεί την ε, τυραννία. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Ιλιάδα υπάρχει μόνο μία λαϊκή συνέλευση. Η συνέλευση που γίνεται έξω από τα πλοία των Αχαιών, στη δεύτερη ραψοδία. Η πρώτη ραψοδία είναι η ραψοδία που ο Αχιλέας τσακώνεται με τον Αγαμέμνονα για τη Βρυσιίδα. Η δεύτερη ραψοδία που λέγεται και κατάλογο νεών από του φιλολόγου του Μεσαίωνα, δηλαδή υπάρχει ένα κατάλογο πλοίων και ποιο τα οδηγεί και πόσου στρατιώτε έρχονται. Σπουδαίο ποιητικό τέχνασμα, ειρήστο εν παρόντο, διότι δίνει την αίσθηση στον αναγνώστη ή στον ακροατή εκείνη τη εποχή ότι ενώ βρισκόμαστε παρόλα αυτά στο ένατο έτος του πολέμου, ο πόλεμος τώρα ξεκινά, πολύ προωθημένη λογοτεχνική τεχνική για την εποχή της, παρόλα αυτά υπάρχει μια λαϊκή συνέλευση που καλεί ο Αγαμέμνονας τους Αχαιούς στα πλοία και τους λέει να συνεχίσουμε να πολεμάμε ότι ο Αχιλέας μου την έκανε, έφυγε, τσαντίστηκε και εγώ τώρα τι θα κάνω. Ενώ παίρνουν το λόγο Οδυσσέας, ο Νέστορας, άρχοντες δηλαδή, αριστοκράτες, βασιλείς των περιοχών τους, των μικυναϊκών ανακτόρων από, τα οποία προέρχονται, παίρνει και το λόγο και ένας απλός στρατιώτης, ο Θερσίτης. Ήταν ο πιο άσχημος άνθρωπος, σας διαβάζω τη μετάφραση, δεν σας διαβάζω το πρωτότυπο τώρα, μόνο η Λία θα καταλάβει. Ήταν ο πιο άσχημο άνθρωπο που ήρθε στο ήλιο. Στραβοκάνη και κουτσό από το ένα πόδι, η ώμοι του γυρισμένη προ τα μέσα, σμιγμένη πάνω από το στήθο του και από πάνω είχε ένα μακρουλό κεφάλι όπου φύτρωναν τρίχε αριέ. Από όλου πιο πολύ ήταν ο Αχυλέα και ο Οδυσσέα που δεν τον χώνευαν, γιατί όλο και τα έβαζε μαζί του. Τώρα πάλι με σουβλερή φωνή έλεγες, έλεγε, έλεγε βρισχέ για τον Θείο Αγαμέμνονα. Οι Αχαιοί θύμωναν πάρα πολύ μαζί του και οργίζονταν από μέσα του. Εκείνο όμω φωνάζοντα δυνατά έβριζε τον Αγαμέμνονα, τον Άρχοντα δηλαδή, τον Τύρανο, με αυτά τα λόγια. Ατρίδη γιατί πράγμα παραπονιέσαι πάλι και τι του λείπει, για γεμάτες, γεμάτε είναι από χαλκό οι σκηνέ σου και πολλέ γυναίκε είναι μέσα στι σκηνέ σου διαλεχτέ, που όταν τυχόν οι Αχαιοί κυριεύσουμε καμία πολιτεία, σε σένα πρώτα από όλου τι δίνουμε. Ή σου λείπει κι άλλο χρυσάφι που κάποιο από του τρόε που δαμάζουν τα άλογα θα φέρει από το ήλιο λίτρα για το γιο του, αυτόν εγώ που θα τον φέρω δεμένο ή και κάποιο άλλο από του Αχαιού. Ή μήπω καμία νέα γυναίκα για να σμίγει μαζί τη ερωτικά και που θα την κρατά απόμερα για λόγου σου. Δεν ταιριάζει να είσαι αρχηγό και να ρίχνει του αρχαιού σε δυστυχίε. Χαλβάδε, ρεζίλιδε, αχείδε. Όχι πια Αχαιοί. Α γυρίσουμε στα σπίτια μα με τα καράβια μα και α τον αφήσουμε αυτό στην τρία εδώ να χωνεύει τα τιμητικά του δώρα για να δει αν και εμεί τον βοηθούμε κάπω ή όχι. Αυτό τώρα πρόσβαλε έναν άντρα, εννοεί τον Αχηλέα. Πολύ πιο γενναίο από αυτόν, γιατί του άρπαξε και του κρατάει το τιμητικό δώρο παίρνοντα μονάχο του. Ο Αχυλέα όμω δεν έχει καθόλου χολή μέσα του, παρά είναι άνθρωπο που τα σχορνάει όλα, γιατί αλλιώ Ατρίδη, αυτή θα είναι η τελευταία προσβολή που του έκαμε. Στου επόμενου τρει στίχους ο, ο Αγαμέμνονα σκοτώνει εψυχρό το Θερσίτη. Υπάρχει λοιπόν, μπορούμε να δούμε την Ιλιάδα ω ένα μυθολογικό ποίημα, το οποίο εκφράζει ε, το μικηναϊκό παρελθόν της κλασικής αρχαιότητας. Αυτό για τους αρχαίους ήταν το παρελθόν τους, η ιστορία τους, ας το πούμε έτσι, και η μυθολογία τους μαζί, γιατί μύθος και η ιστορία στις πρώτα στάδια του πολιτισμού είναι μπλεγμένα. Εάν δούμε όμως τις πραγματικές, υλικέ κοινωνικές σχέσεις που ίσχυαν στην Αθήνα την εποχή που αυτό το πράγμα κυκλοφορούσε και ήταν δημοφιλές, μπορούμε να διαβάσουμε στον Αγαμέμνονα τον Πισίστρατο, στον Αχιλέα, έναν εκπρόσωπο των Δημοκρατικών. Θα μου πείτε, πολύ τραβηγμένη είναι αυτή η ερμηνεία. Υπάρχει όμω. Γιατί υπάρχει αυτό το κείμενο. Αυτό ο Θερσίτης είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αντιμιλά στον τύρανο. Για να μην πάω στην τραγωδία που εκεί υπάρχουν πλήστε όσε τέτοιε αναφορέ απέναντι στην εξουσία και την εκάστοτε πολιτική κατάσταση στην Αθήνα εκείνη τη εποχή. Η Οδύσσια, απο ό,τι φαίνεται, καταγράφηκε 20-25 χρόνια αργότερα τον 6ο αιώνα, δηλαδή στα τέλη του 6ου αιώνα, το 530, που έχει αρχίσει σιγά σιγά μια διαδικασία παλινόρθωσης της δημοκρατίας. Έχει αρχίσει δηλαδή το πολίτευμα και γίνεται πιο ελαστικό. Δίνονται μεγαλύτερες εξουσίες στους πολίτες σταδιακά. Για το φόβο εξεγέρσεων κλπ. Δεν δόθηκαν εξουσίες επειδή κάποιος Άρχοντα ήταν εφηλεύς πλαχνός η Οδύσσια έχει τέσσερις λαϊκές συνελεύσεις. Δύο των Θεών και δύο των Ιθακισίων. Και οι τέσσερις λαϊκές συνελεύσεις παίρνουν απόφαση. Δεν είναι λαϊκές συνελεύσεις, ας πούμε, των Θεών που αποφασίζει ο Δίας. Στην συνέλευση των Θεών στη ραψοδία Α της Οδύσσιας, στο τέλος της ραψοδίας Α, ο Δίας, ίσως και με ένα έτσι, ε, κλείσιμο του ματιού του φιλόλογου, των φιλολόγων που, γράψαν, που, κατέγραψαν την Ιλιάδα και τη σχηματοποίησαν, ενώ παίρνει την απόφαση μόνο του ως άλλος πισίστρατος, στο τέλος μισομεθισμένος γελιοποιείται σε δύο-τρεις στίχους και πηγαίνει να κοιμηθεί με την Ήρα. Πηγαίνει δηλαδή με τη γυναικούλα του σπίτι του. Αυτό είναι και ένα κοινωνικό σχόλιο. Θέλω να πω με αυτή την παρέκβαση που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον ότι αν δεν δούμε τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα εντός της ιστορικής εποχής και των αντικειμενικών πραγματικών υλικών συνθήκων στα οποία δημιουργούνται και τι ρόλο μπορούν να παίζουν σε αυτές τις συνθήκες και αν τα αντιμετωπίσουμε απλώς ως προϊόντα έμπνευσης, ταλέντου και μεγαλοφυΐας στην πραγματικότητα κάνουμε... Ένα, μια τρύπα στο νερό. Σε μια επιστολή του στον Έγγελς ο Μάρξ λέει ε, «Υπάρχουν σποραδικά πάρα πολλά αποσπάσματα γύρω από τη λογοτεχνία και την τέχνη σε επιστολές και των δύο, και του Μάρξ και του Έγγελς. Ο Μάρξ είχε πάντα μια πιο αφηρημένη, πιο ε, θεωρητική αντιμετώπιση, ο Έγγελς είχε μια πολύ πιο πρακτική». Ας το πούμε ότι ο Μάρξ ήταν ο θεωρητικός της λογοτεχνίας και ο Έγκελ ο φιλόλογος της παρέας. Του λέει για τον Μπαλζάκ για το άγνωστο αριστούργημα, μιλώντας πάλι για τη μεγαλοφία. Το άγνωστο αριστούργημα είναι μία μικρή νουβέλα του Μπαλζάκ, εξαιρετικά ε, σημαντική για την ιστορία της δυτικής λογοτεχνίας, διότι παρουσιάζει έναν ζωγράφο ο οποίος, επιδιώκει με τους μαθητές του, έναν ζωγράφο, αναγεννησιακό ζωγράφο, επιδιώκει με τους μαθητές του και, και επέρεται στους μαθητές του και στους συναδέλφους του ότι θα φτιάξει τον τελειότερο πίνακα που έγινε ποτέ. Και όλοι ανυπομονούν να δουν τι πίνακα είναι αυτός. Στο τέλος λοιπόν παρουσιάζει ένα, ένα καμβά, ο οποίο έχει μία συγκεχημένη μουτζούρα και από κάτω προβάλλει σαν από λάθος, ένα τέλεια σχηματισμένο γυναικείο πόδι. Ε, λέει, του λέει, λέει στον Έγγελ, σε συμβουλεύω να διαβάσεις το άγνωστο αριστούργημα και γιατί είναι, λέει, ένα μικρό αριστούργημα γεμάτο ηρωνία. Δεν ξέρω βέβαια αν σκεφτόταν αυτό ακριβώς. Υποθέτω όμως ότι η ηρωνία στην οποία αναφέρεται, ο σαρκασμός στον οποίο αναφέρεται ο Μάρξ που υπάρχει στο κείμενο του Μπαλζάκ, είναι ακριβώς ότι καταρρύπτεται η έννοια της μεγαλοφυΐας στην τέχνη. Υπάρχουν βεβαίως ευφυΐις άνθρωποι. Ευφυΐις άνθρωποι όμως ποιοι είναι η ευφυΐα. Εννοώ αυτό που λέμε μεγαλοφυΐα, ταλέντο κτλ. Τα δεν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από την ηλική πραγματικότητα. Ευφυΐις άνθρωποι είναι ενδεχομένως οι άνθρωποι που έχουν ασκήσει περισσότερο ε, τις δεξιότητες τους, που έχουν την τύχη ταξικά, οικονομικά, κοινωνικά να ασκούν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή, ο Μπετόβεν είναι προϊόν της εποχής του. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Δεν θα υπήρχε Μπετόβεν έξω από τον 18ο και τον 10, τα τέλη του 18ου μέχρι το 1827 που πέθανε. Δεν θα υπήρχε έξω από αυτή την εποχή. Αυτό που εκφράζει ο Μπετόβεν <κυκλή> στη μουσική μπορούσε να υπάρξει μόνο σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη τη χώρα. Και ενδεχομένω από εκείνον τον άνθρωπο, διότι αυτό ήταν ο άνθρωπο που συνέλαβε την ε, στιγμή, την ιστορική στιγμή και την μετέτρεψε σε μουσικό έργο. Μπορεί να υπήρχε ένας Μπετόβεν εκείνη την εποχή στην Αιτή, αλλά η Αιτή εκείνη την εποχή δεν ήταν στο κέντρο των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη. Σίγουρα θα υπήρχαν άνθρωποι εξίσου ταλαντούχοι, με την έννοια εννοώ, Τη μιας φυσική ενδεχομένω έφεση, το πώ ακούει το αυτί του, του Μπετόβεν όπω ξέρουμε ακούει πάρα πολύ καλά, ή το πώ ε, αντιλαμβάνεσαι τον ήχο κτλ. Αυτά είναι, αυτό μπορεί να υπάρχει μια προδιάθεση, αλλά αυτή την προδιάθεση μπορεί να την έχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Σε δεδομένε, δοσμένες, κοινωνικέ και ιστορικέ συνθήκε δημιουργείται ο Μπετόβεν και ο κάθε Μπετόβεν. Μπαίνω τώρα σε ένα ζήτημα, σε ένα κομμάτι αρκετά πιο ε, σύγχρονο. Τι γίνεται τώρα σε μία κοινωνική συνθήκη, στον καπιταλισμό όσο να λέμε, από τις πρώτες μετά τις αστικές επαναστάσεις και τη βιομηχανική επανάσταση, που έχουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι πλέον η αντίθεση δεν είναι αντίθεση αστών αριστοκρατίας και κλήρου. Πλέον η αντίθεση συμπυκνώνεται σχηματικά σε δύο βασικούς πόλους. Η αντίθεση κεφαλαίου, δηλαδή των εχόντων τα μέσα παραγωγής και εργασίας. Τι γίνεται λοιπόν και πώς αλλάζουν και οι συνθήκες και πώς επιδρούν οι αλλαγμένε συνθήκες και στο κομμάτι της τέχνης. Ας πούμε, ότι στην προβυγγία του Μεσαίωνα υπήρχαν οι, οι Φεουδαρχικοί πύργοι που ζούσε ο Φεουδάρχης με το στρατό του, με το υπηρετικό του προσωπικό. Θυμίζω το ωραίο ποίημα του Κιμωνά. Είχε τους διασκεδαστές του, τους μουσικούς του δούλου στην πραγματικότητα που έπαιζαν γι' αυτόν μουσική, ζωγράφιζαν γι' αυτόν, του ράβαν τα υφάσματα, όλα αυτά του φτιάχναν τα ρούχα, όλα αυτά ήταν ισότιμα. Ε? Δεν ήταν αξιακά άλλο πράγμα ο ράφτη από το μουσικό υποχρεωτικά και υπήρχε και στι αγροτικέ κοινότητε. Ο, τροβαδούρο, ο περιπλανόμενο, ο, ο οποίο τραγουδούσε και σκοπτικά και <σκυρ> ηρωνικά τραγούδια. Αν διαβάσει κανεί τα πείματα, τα τραγούδια του Φρανσουά Βιγιον, είναι τραγούδια τα οποία ακόμα και σήμερα ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν σοκαριστικά. Τι γίνεται όμως σε μία περίπτωση που πια ο καλλιτέχνης έχει αυτονομηθεί, τυπικά αυτονομηθεί, όχι ουσιαστικά, έχει βγει δηλαδή από την αυλή και είναι freelancer. Ένας ελεύθερος δημιουργός που πουλάει το έργο του περίπου όπως σε μια, εργ... σε μια βιομηχανία πουλάει παπούτσια. Αυτό περίπου που ζούμε σήμερα. Πώς διαμορφώνεται η τέχνη σε αυτές τις συνθήκες και σε ποιο κοινό. Εάν σκεφτούμε ότι το Detroit, είναι ένα παράδειγμα που έχω ξαναχρησιμοποιήσει, το 1804 είχε περίπου 2.500 κατοίκους και το 1950, δηλαδή 146 χρόνια μετά, είχε 3,5 εκατομμύρια Λόγω της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μεγάλης ανάπτυξης της, βιομηχ... της βαριάς βιομηχανία στον Detroit που ονομάστηκε και Motown, θα καταλάβουμε όχι μόνο πώς αλλάζει η τέχνη, γιατί η τέχνη αλλάζει, όπως είπα και στην αρχή, έπειτα, αλλά πώς έχει αλλάξει η συνθήκη ζωής των ανθρώπων. Στο Motown, στον Detroit, υπάρχουν στον 20ο αιώνα δύο σπουδαίες μουσικές σκηνές. Η μία είναι τη δεκαετία του 60 ο ήχο τη Motown που συνδέθηκε και με την ομώνυμη εταιρεία δίσκων, όπου είναι ο ήχο των Αφροαμερικάνων τη περιοχή, ένα διανθισμένο σόουλ με έντονο πολιτικό προβληματισμό για τα ζητήματα ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων. Και υπάρχει και η σκηνή της δεκαετίας του 70 λευκών πλέον, ε, η σκηνή punk του Detroit. Ε, η σκηνή punk του Detroit, η punk σκηνή του Detroit, δεν είναι πια, μια, σκ... ε, δεν είναι πια άνθρωποι οι περισσότεροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μουσική, στη λαϊκή μουσική, αν το, το πούμε έτσι, επειδή είναι μαύροι και δεν έχουν δικαιώματα. Οι περισσότεροι είναι ή συγγενείς ή οι ίδιοι απολυμμένοι της αυτοκινητοβιομηχανίας λόγω της μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης που ξεκίνησε το 73. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που μια, σε μία πολιτεία τον, ε, είπα, που έχει τεράστια βιομηχανία που συνδέεται με το αυτοκίνητο ενώ τη δεκαετία του 60 έχει μαζευτεί η εργατική δύναμη εκεί και βεβαίως σε, στις χειρότερες συνθήκες δου, δούλευαν και, ε, ε, και βιοπορίζονταν οι Αφροαμερικάνοι που είχαν τα λιγότερα δικαιώματα πολλοί από αυτούς ήταν και εξόριστοι από τα συνδικάτα δημιουργείται μία σόουλ μουσική της αφροαμερικάνικης παράδοσης με βασισμένη σε, ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά για ζητήματα ισότητας, στη, στο, με 15-20 χρόνια αργότερα, στο, στην, στον ίδιο τόπο, οι απολυμμένοι λευκοί κάνουν λαϊκή μουσική. Εάν δούμε, όπως θα την έβλεπε ένα μουσικό περιοδικό του τύπου Rolling Stone, Uncut κτλ, τη σκηνή του Detroit, τη Motown των μαύρων και τη Bank σκηνή του Detroit, ως σκηνές, μουσικές σκηνές, που έτυχε, που προέκυψαν από την φαντασία πέντε καλών παραγωγών μουσικών ή πέντε καλών μουσικών και δεν δούμε ότι αυτές... η μουσική δραστηριότητα άνθησε βασισμένη σε συγκεκριμένες δοσμένες υλικές συνθήκες, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει πραγματικά το πώς δημιουργείται οποιασδήποτε μορφή καλλιτεχνική έκφραση. Σε αυτό το στοιχείο, εν, εν, εντό του καπιταλισμού πια, και στην αφαίρεση, κρατώντας την αφαίρεση που υπάρχει στο κεφάλαιο, κεφάλαιο εργασία, βλέποντας λοιπόν ότι οι ενδιάμεσες κοινωνικές τάξεις, τα ενδιάμεσα στρώματα έλκονται είτε από, το ένα, από το, τον ένα πόλο είτε από τον άλλον και μιλάω πάντα καλλιτεχνικά, δεν λέω, ε, λέ, δεν λέω μόνο και στο σύνολο και πολιτιστικά αλλά και στο επίπεδο του γούστου να το πω έτσι, ε... πρέπει να δούμε ότι αυτό που έχω γράψει και ένα μικρό άρθρο στην μαρξιστική σκέψη που κυκλοφορεί, αυτό που επισημαίνει σωστά και το βάζει σε διαλεκτικούς όρους ο Λένιν, αλλά έχει προηγηθεί μία συζήτηση του Ισραήλ, είναι η θεωρία των δύο πολιτισμών. Όπω λέει ο θεωρητικό, σπουδαίο θεωρητικό μεταμαρξιστή τη κουλτούρα, ο Ρέιμον Βίλιαμ, λέει ότι είναι επομένω αδύνατο να εκπονήσει κανεί οποιασδήποτε μορφή σοβαρή πολιτισμική, cultural εννοεί, ανάλυση χωρί να κατακτήσει τη συνείδηση του πλαισίου καθεαυτό. Μια συνείδηση που πρέπει να είναι ιστορική. Σε ποιο πλαίσιο γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο θεμελιώδεις, δύο δια, διακριτή κόσμοι ο πρώην υπουργό εξωτερικών της, ε, και πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, ο, ο Μπενζαμίν έχει ε, γράψει ένα μυθιστόρημα. Ξέρετε, υπήρχε μια εποχή που στην Ευρώπη ήταν μόδα και ήταν και έτσι δίγμα ας πούμε, καλλιέργεια, διάφοροι πολιτικοί να γράφουν και μυθιστορήματα ή και μουσική κτλ. Και Η Σίβιλα ή -E, τα δύο έθνη, έθνη λέγεται το μυθιστόρημα. Ε, εξεδόθη το 1845 την ίδια χρονιά με που ο Έγκελ εξέδωσε, τύπωσε και εξέδωσε την κατάσταση τη εργατική τάξη στην Αγγλία. Στην πραγματικότητα είναι δύο παράλληλα κείμενα ενό αστού πολιτικού και ενό μαρξιστή θεωρητικού. Εκεί μέσα στο, βιβι, στο, λογοτέχνημα υπάρχει μία κοπέλα η Σίβιλα και γίνονται διάφορες, διάφοροι διάλογοι και, ε, ε, συνεχώς γιατί είναι ένα θεωρητικό λογοτεχνικό κείμενο, δηλαδή ρέπει και προς την πολιτική θεωρία, η αγωνία πώς μπορεί να συμβαδίσει ο αστικός πολιτισμός των αστών, των εύπορων και αριστοκρα... των καταλήπων της αριστοκρατίας στην Αγγλία, με όλη αυτή την μπλεμπάγια που έχει μαζευτεί στα αστικά κέντρα και ζει σε άφλοιες συνθήκες ε, και είναι μια μονα... μια συνεχής απειλή, όχι μόνο πολιτική απειλή, δηλαδή ένα, μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί με επαναστατικό τρόπο, αλλά και μια πολιτιστική, πολιτισμική, καλλιτεχνική, ενώ από άποψη γούστου και αισθητική απειλή. Ε, την ίδια εποχή, ο, ο Dickens, στα δύσκολα χρόνια γράφει στην εργατική κατοικία του Κοκτάουν, μέσα στα πιο βαθιά οχυρά του απέσιου αυτού κάστρου, όπου η φύση εκτοπίζεται από τα βαριά χτίρια για να πάρει τη θέση της μια ατμόσφαιρα γεμάτη αέρια δολοφονικά και φαρμακερές αναθυμιάσεις, μέσα στην καρδιά αυτού του λαβύρινθου από στριμωγμένα στενορήμια, σμιχτά δρομάτια και δρόμους, που καθένα τους έκανε χωριστά και μαθηματική βιάση την εμφάνισή του στον κόσμο, για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς κάποιου και που όλα μαζί αποτελούσαν μια απίθανη οικογένεια, καθώς αλληλοστριμώχνονταν και τσαλαπατούσαν τον Ατάλο, σε ένα εξοδοτικό πόλεμο. Στην πιο ασφικτική γωνιά του βρώμικου αυτού δοχείου, όπου οι καμινάδες εξαιτία που δεν βρίσκονταν αέρας για να σχηματιστεί ρεύμα, χτίστηκαν σε μια απίστευτη ποικιλία από στρεβλωμένα και λιψά σχήματα, Λε και ήθελε κάθε σπίτι να δείξει με αυτό το σημάδι τι λογή άνθρωποι μπορούσαν να γεννήθηκαν εκεί μέσα, ανάμεσα στο χιδαίο αυτό πλήθο, του κοκτάουν, που συνήθισαν γενικά να το λένε τα χέρια. Μια ράτσα ανθρώπων που μερικοί θα τους έβλεπαν με καλύτερο μάτι αν η Θεία Πρόνοια το είχε βρει σωστό να μην τους δώσει τίποτα άλλο από χέρια ή όπως σε κάτι παρακατιανά ζωντανά της ακροθαλασσιάς τίποτα άλλο από χέρια και στο μάχη ζούσε κάποιος Στέφανος Μπλάκπουλ ηλικία 40 ετών. Τρεις γραμμές παρακάτω. Τα φώτα των μεγάλων οργοστασίων που όταν ήταν φωταγωγημένα έμοιαζαν σαν παραμυθένια παλάτια, έτσι τουλάχιστον έλεγαν οι ταξιδιώτε που περνούσαν με τα τρένα, ήταν όλα σβηστά και τα καμπανάκια είχαν σημάνει τον τέλο τη δουλειά και δεν χτυπούσαν πια. Και οι εργάτε, άντρε και γυναίκε, αγόρια και κορίτσια γύριζαν με θόρυβο σπίτια του. Θα μπορούσε αυτό, αυτή η παράγραφο να έχει γραφτεί το 1745 σε καμία περίπτωση. Αυτή η παράγραφο του Ντίκεν μπορούσε να γραφτεί μόνο στο Λονδίνο του 19ου αιώνα και μόνο με ρεαλιστικό τρόπο. Πριν μπω λοιπόν στην θεωρία των δύο πολιτισμών, την οποία θα αναπτύξω πολύ συνοπτικά, θέλω να μιλήσω λίγο για το ζήτημα του ρεαλισμού. Για να μιλήσει κανείς για το ζήτημα του ρεαλισμού πρέπει να μιλήσει αναγκαστικά για το ζήτημα... Ε, τις, τις σχέσεις μορφής και περιεχομένου στην τέχνη, αλλά και στην πολιτική καμιά φορά, γιατί μαζί είναι αυτό. Έχει γράψει ένα υπέροχο κείμενο ο Μάρκος Αυγέρης, επίκαιρο ακόμα και σήμερα, το οποίο ξεκινάει με μια ωραία ρίση του, σεξ, του Φάουστ, του, γέτε το, Γκέτε από το Φάουστ. Η θεωρία είναι γκρίζα, μα το δέντρο της ζωής είναι πάντα πράσινο. Μα υπάρχουν άλλοι αισθητικοί, εννοεί κριτικοί της, της τέχνης, που κρίνουν πως ο σκοπός της τέχνης είναι να εκφράσει μια συγκινημένη έκφραση της ζωής με ένα ψυχοδιανοητικό περιεχόμενο από όπου προβάλλεται μια εικόνα και μια έννοια της ζωής, μια παράσταση του κόσμου. Στην αντίληψη αυτή προέχει το περιεχόμενο με τις ανθρώπινες αξίες του. Αυτό είναι ο σκοπός, η μορφή είναι το μέσο για την έκφραση του». Το υλικό τη αίσθηση και η ψυχοδιανοητική διαμόρφωσή του αποτελούν ενιαία λειτουργία όπου περιεχόμενο και μορφή συμπλέκονται σε μια διαλεκτική ενότητα και πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν μαζί. Για πάρα πολλού αιώνε και σήμερα, με την επέλαση του μεταμοντέρνου κυρίω, η καλλιτεχνική δημιουργία ταυτίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τη φόρμα. Με το σπάσιμο τη ενδεχομένω με την υπέρβασή της, με πρόκληση. Ο ρεαλισμός, όπως λέει και ο Έγγελ στη Μάργαρετ Χάρκνες, δεν είναι δημοσιογραφία. Δεν είναι δηλαδή το να καταγράφω νατουραλιστικά το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ρεαλισμός σημαίνει, κατά τη γνώμη μου λέει ο Έγγελς, εκτός από την πιστότητα στη λεπτομέρεια, την πιστή απόδοση τυπικών χαρακτήρων μέσα σε τυπικές καταστάσεις. Ρεαλισμό σημαίνει δηλαδή να μπορώ να αναπαραστήσω το αίσθημα, την αίσθηση της πραγματικής ζωής των ανθρώπων σε πραγματικές συνθήκες. Χωρίς να ξεχυλώνουμε το ρεαλισμό, η Ιλιάδα και η Οδύσσια είναι ρεαλιστικά κείμενα για το κοινό της εποχής τους. Μπορεί να μην είναι ρεαλιστικά κείμενα για μας. Αλλά ο άλλος που πίστευε ότι η Αφροδίτη κατεβαίνει, δηλαδή με την αντίληψη που είχε για τον κόσμο και για τα όρια της ηλική ανάπτυξης του πολιτισμού του, είναι ένα ρεαλιστικό κείμενο με την έννοια ότι ο τρόπος που αναπαράγεται η Μικηναϊκή εποχή 8 αιώνες μετά, στα κείμενα αυτά, Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι καταγράφηκαν τον 6ο αιώνα, η Μικυναϊκή εποχή είναι 14ο, 14, 13ο, 12ο π.Χ., είναι πιστό από ότι έχουν αποδείξει αρχαιολογικέ ανασκαφέ στι Μικίνε και αλλού. Ρεαλισμό, επομένω, δεν είναι αυτό το εκειδαϊσμένη αντίληψη που έχουμε ότι πρέπει ο άλλο να γράφει στεγνά ε, χωρίς ε, χωρίς ζωντάνια και να γράφει απλώς το τι να καταγράφει μία πραγματικότητα. Ρεαλισμός είναι η, να, να, αναπαριστώνται και να φαίνεται ζωντανά οι άνθρωποι μέσα στην πραγματική τους, στις πραγματικές τους συνθήκες. Μια πολύ σημαντική στιγμή της μαρξικής αισθητικής είναι οι επιστολές του Μάρξ στο Φερντινάν Λασάλ για το δράμα του Φραντ Φον Εκεί λέει ο Μάρξ, λέει ο κάπου νομίζω, γιατί έχουν και δύο από τι Ο Έγκελ το λέει ότι είναι ωραίο το κείμενό σου, το δράμα σου, αλλά παρά είναι ρεαλιστικό. Με ποια έννοια. Παρά είναι μηχανιστική αναπαράσταση πραγματικότητα. Πρέπει να το κάνει πιο ζωντανό. Οι πραγματικοί άνθρωποι έχουν αντιφάσει. Και όπω και η κάθε καλλιτεχνική δημιουργία έχει αντιφάσει. Δεν μπορεί και, δω εδώ θέλω να πω ότι δεν μπορεί να είναι ένα προς ένα η καλλιτεχνική δημιουργία με την εποχή. Δεν μπορεί να είναι έξω από την εποχή σε καμία περίπτωση, είναι προϊόν της εποχής, αλλά δεν μπορεί να είναι και ένα προς ένα. Κανένα πράγμα δεν μπορεί να είναι ένα προς ένα. Αλλιώς θα, οι επαναστάσει θα γίνονταν με εξισώσεις στο Excel. Δεν θα υπήρχαν αποχρώσεις, δεν θα υπήρχαν δια, διακρίσεις, δεν θα υπήρχαν ποιότητες. Θα ήταν απλώς τι είναι ο καπιταλισμό, αυτό, τι τέχνη στον καπιταλισμό, αυτό. Εκεί, εκεί την πάτησε και ο σοσιαλιστικό ρεαλισμό και ο Στάνο. Θεώρησε μια δεδομένη κατάσταση. Δηλαδή, λειτουργήσε αντιδιαλεκτικά, κατά τη γνώμη μου αυτό, ε. να το συζητήσουμε. Θεώρησε μια δεδομένη κατάσταση. Α, αυτό είναι ο σοσιαλισμό. Αυτή την τέχνη πρέπει να έχει. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν και πολλοί άνθρωποι. Και σήμερα οι νεολαίε μα και οι, οι πολιτιστικοί μα φορεί πολλέ φορέ δεν το αντιλαμβάνονται ότι το καλλιτεχνικό προϊόν πρέπει να έχει και μια αυτονομία. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι προϊόν της εποχής και των υλικών της όρων δεν είναι αυτόνομο, δεν μπορεί να, να αναπνεύσει έξω από μια μηχανιστική σχέση. Μπαίνω στη θεωρία των δύο πολιτισμών. Συγγνώμη που μιλάω λίγο ακατάστατα, αλλά είναι το στυλ μου. Επιστρέφω τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ έλεγε αυτό, ότι υπάρχουν δύο κόσμοι, δύο έθνη μέσα σε ένα έθνος. Υπάρχει το έθνος των αστών, των ευκατάστατων, και των αριστοκρατών και το έθνος των... της πλέμπας. Ο Λένιν στη Ζηρίχη, για... Για το... μιλώντας για το εθνικό ζήτημα, σε μια σειρά διαλέξεων, λέει και μάλιστα έχει σημασία ότι το λέει ε, αναφερόμενος ε, στον εθνικισμό, στον ρώσικο εθνικισμό, ότι σε κάθε χώρα που είναι στον καπιταλισμό υπάρχουν δύο αντικρουόμενοι, αντιπαλευόμενοι, αντιπαλεύει ο ένας τον άλλον, συγκρούονται πολιτισμοί. Ο κυρίαρχος αστικός και ένας εργατικός εν ή και εν ενεργεία πολλές φορές πολιτισμός. Ο Μάρξ μας λέει ότι οι κυρίαρχες ιδέες κάθε εποχής είναι οι ιδέες της άρχουσας τάξης δηλαδή η τάξη που αποτελεί η ηλική κυρίαρχη δύναμη τη κοινωνία, είναι και ταυτόχρονα η πνευματική κυρίαρχη δύναμη τη. Η τάξη που διαθέτει τα μέσα τη ηλική παραγωγή, διαθέτει ταυτόχρονα και τα μέσα τη διανοητική παραγωγή, έτσι που να υποτάσσονται σε αυτήν δίχω διάκριση οι ιδέε όλων εκείνων που δεν διαθέτουν μέσα διανοητική παραγωγή. Είναι πολύ σωστό αυτό, με την έννοια ότι η ηγεμονεύουσα τάξη, η κυρίαρχη τάξη, παίζει μπάλα. Αυτή κάνει το, το πνευματικό, εκείνη δημιουργεί και τους πνευματικούς όρους και τους όρους του υλικού μέσα στους οποίους δημιουργείται η πνευματική δραστηριότητα. Η, η κυρίαρχη τάξη έχει τις δισκογραφικές εταιρείε, τους εκδοτικούς οίκους, τα κανάλια, δεν, δεν, τα, και, και εκτός από διάφορες απόπειρες νησίδες που κάνουν διάφοροι άνθρωποι δραστη, για να ξεφύγουν από αυτό και υπάρχει και ένας εργατικός πολιτισμός. Η, πολύ συχνά ταυτίζουμε το λαϊκό πολιτισμό με τον εργατικό πολιτισμό νομίζω ότι είναι λάθος. Λαϊκός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που προέρχεται ή ενδεχομένως σε ορισμένες φορές εκφράζει και απευθύνεται στο λαό. Ο λαός όμως δεν είναι ούτε εξορισμού καλός, ούτε εξορισμού κακός. Ο λαός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Ο λαός είναι ο ίδιος λαός που ακούει το Σαββατόβραδο του Θοδωράκη και την Πάολα. Ο ίδιος λαός είναι. Και μπορεί και ο ίδιος άνθρωπος να συγκινείται και με τα δύο. Μπορεί και ο ίδιος άνθρωπος να συγκινείται και με τα δύο. Είναι ο ίδιος λαός γιατί έχει τις αντιφάσεις του, διότι είναι ένας λαός που έχει ε, πολιτιστικά, πολιτισμικά, ιδεολογικά γαλουχηθεί σε μια πνευματική κατάσταση, αφήνω την ηλική, σε μια πνευματική κατάσταση την οποία ορίζει αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά η κυρία η κυριαρχη Εργατικό πολιτισμός είναι ο πολιτισμό όμως που εκφράζει, που αναδεικνύει και που λειτουργεί υπέρ της χειραφέτησης της εργατικής τάξης και, και ως πρωτοπόρα τάξης της χειραφέτησης τελικά όλης της ανθρωπότητας. Η ταύτιση του λαϊκού πολιτισμού με τον εργατικό πολιτισμό είναι μια ταύτιση λαϊκιστική. Έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές, κάνω εδώ και μια, ένα δικό μου σχόλιο, πολλές φορές από, την, από χώρους από πολιτιστικούς φορείς της αριστεράς, ως ταύτιση. Αλλά στον εργατικό πολιτισμό, κατά τη γνώμη μου, ανήκουν όλα, όλα όσα εκείνα από τα προϊόντα του πολιτισμού, της διάνοιας, κάθε εποχής και της σημερινή εποχής περισσότερο, που αναδεικνύουν τις ταξικές αντιθέσεις, οξύνουν την ταξική πάλη και μπορούν να λειτουργήσουν χειραφετικά, χειραφετικά υπέρ της εργατικής τάξης. Κανένα εργατικός, σοβαρός εργατικός πολιτισμός ή καμία θεωρία ή καμία στάση απέναντι στο σοβαρό εργατικό πολιτισμό δεν θα απέρριπτε απελευθερωτικά, προοδευτικά, χειραφετητικά χαρακτηριστικά της αστικής, να το πω, της λόγιας τέχνης ούτε θα ε, εξιδανίκευε αντιδραστικά χαρακτηριστικά της λαϊκής τέχνης ή του, 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 του λαϊκού πολιτισμού. Αν δεχτούμε ότι ο Τσιτσάνη ή το Ρεμπέτικο και το πρώιμο λαϊκό είναι λαϊκό πολιτισμό και είναι σπουδαίο λαϊκό πολιτισμό, έχει πολλά αντιδραστικά στοιχεία μέσα. Έχει πολλά αντιδραστικά στοιχεία. Δεν πρέπει να το εξητανικεύουμε ολόκληρο. Την ίδια εποχή, λόγοι οι συνθέτε, για να μιλήσω για τη μουσική που με ενδιαφέρει, έχουν πολλά προοδευτικά στοιχεία. Επώνυμοι συνθέτε. Ένα πραγματικό εργατικό πολιτισμό δεν θα εκχωρούσε ποτέ το σκαλκότα στην άρχουσα τάξη και στο μέγαρο μουσικής και στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, ούτε θα είχε τσιφλίκι του το Βασίλη Τσιτσάνη με όλα, με όλα του τα τραγούδια. Γιατί ο Τσιτσάνης έχει και σεξιστικά τραγούδια και τραγούδια ρατσιστικά και τραγούδια ε, υποταγής και τραγούδια τα οποία είναι μόνο για μια διασκέδαση τυφλή των... και λέω τον Τζιτσάνια ατυχώς γιατί είναι και η καλύτερη περίπτωση έτσι. είναι ατυχές το παράδειγμα αλλά παίρνω ένα ακραίο παράδειγμα ένας πραγματικός εργατικός πολιτισμός αν καταλαβαίνω το Λένιν στη διαλεκτική του ε, διάσταση είναι ο εργατικός, αυτός ο πολιτισμός που εκφράζει αυτή την ενδυνάμει επαναστατική την εκφύσεως την εκ φύση επαναστατική τάξη και την ενδυνάμει τάξη που θα απελευθερώσει, την εργατική τάξη που θα απελευθερώσει την ανθρωπότητα. Ε, έχω παραλείψει πάρα πολλά πράγματα. Η ώρα είναι 8 παρά 20. Επειδή καθυστερήσαμε, θα ολοκληρώσω κάπου εδώ. Θα κάνω μια συμπίκνωση τριών λεπτών και μετά, αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε σε συζήτηση. <σκυλή> Δύο χαρακτηριστικά. Ότι η συνείδηση των ανθρώπων και κατά προέκταση όλη τους η πνευματική, διανοητική, ιδεολογική παραγωγή είναι προϊόν των υλικών συνθήκων, των πραγματικών αντικειμενικών συνθήκων μέσα στους οποίους δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι και δεύτερο ότι η ανθρώπινη εργασία είναι εκείνος ο καθοριστικός παράγοντας, εκείνος ο δημιουργικός καθοριστικός παράγοντας και οι σχέσεις που διαμορφώνονται εργασίας, παραγωγικές σχέσεις, παραγωγικές δυνάμεις, πάνω στο, από στο οποίο ορθώνεται και η πνευματική, επομένως και η καλλιτεχνική δημιουργία και επομένως δεν μπορούμε να μην διαβάσουμε κάθε εποχή καλλιτεχνική, κάθε έργο τέχνης, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε σωστά έξω από την εποχή του σε ένα άρθρο που είχα γράψει πάλι στη μαρξιστική σκέψη για τον Καβάφη, είχα εισηγηθεί έναν όρο αδόκιμο, ε, το ο οποίο είναι δική μου μετα... είναι δομι, δομιστική ε, έμπνευση, έμπνευση, που αντικαθιστά αυτό που για τον 19ο αιώνα, το αιώνα ήταν ενδεχομένω ο ρεαλισμό, είναι η αντικειμενική συγχρονία. Η πραγματική αντι... αντιμετώπιση, νομίζω, ενός καλλιτεχνικού φαινομένου, ενός καλλιτέχνη, ενός έργου, μπορεί να γίνει μόνο αντικειμενικά, δηλαδή οι υλικές συνθήκες, οι δεδομένες, αντικειμενικές, πραγματικές συνθήκες της εποχής και σύγχρονα, εκείνη την εποχή. Και από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να εξετάσει την ε, επίδραση, την παράδοση που δημιουργεί το πώ επιδρά σε κατοπινότερα στάδια και πάλι εντό όμω των συνθήκων που δημιουργείται. Γιατί κάποια έργα είναι επίκαιρα και διατηρούνται. Με από ποια πολιτιστική διαδρομή, από ποια πολιτική διαδρομή προέρχονται. Και μόνον έτσι νομίζω μπορεί κανείς να έχει μία σοβαρή αισθητική θεωρία για την τέχνη, η οποία να είναι και στην κατεύθυνση της ανθρώπινης χειραφέτησης. Γιατί και οι αστικέ θεωρίε για την τέχνη σοβαρέ είναι. Πλην όμω είναι ει βάρο των, εκμεταλλε... των καταπιεσμένων ανθρώπων. Δεν είναι υπέρ του. Σα ευχαριστώ.